Κύριε Αργυρίου, ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να χάσουμε σήμερα, γιατί η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Πέστε μας δύο λόγια για εσείς. Πικραμένοι φεύγουμε όλοι. Όντως ένα παιχνίδι που το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ καλά. Μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες προσπαθήσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή προσέγγιση στο παιχνίδι και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Εκτός από το πρώτο ημίχρονο που υπήρχε μία-δύο φάσεις της Ξάνθης, μπορώ να πω ότι με τις διορθωτικές κινήσεις που γίνανε στο ημίχρονο, δώσαμε πάρα πολύ καλά την ομάδα της Ξάνθης χωρίς να κάνει ούτε μία φάση. Και εκεί που ελπίζαμε ότι στο επόμενο διάστημα θα δοθούν και οι χώροι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την νίκη, θεωρώ σε ένα διώξιμο, μια κεφαλιά εκεί μας, προς έκπληξη, δόθηκε ένα πέναλτι. Ξαφνιαστήκαμε, γιατί νομίσαμε ότι είναι κιόλας και φάουλ. Βέβαια, εντάξει, ο διαιτητής αυτός είναι ο οποίος αποφασίζει. Εμείς προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε δημιουργώντας μέσα στην Ξάνθη κάποιες ευκαιρίες. Δεν μπόρεσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά αυτό που κερδίσαμε σήμερα ήταν ότι τα παιδιά επανήλθαν σωστά, και να ξέρετε ότι ο Καραϊσκάκης θα είναι μια ομάδα που θα διεκδικεί το κάθε παιχνίδι για την νίκη. Αν παίζουμε όπως το δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω ότι και να επανέλθουν και οι τραυματίες, θα είμαστε πολύ καλύτεροι. Είναι αλήθεια ότι οι τραυματίες μας λείπουν και είναι και ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλοί. Αλλά έχουμε το υλικό να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το δύσκολο πρωτάθλημα, το οποίο πηγαίνει Τετάρτη Κυριακή. Και να είστε σίγουροι ότι ο Καραϊσκάκης θα είναι ξανά εδώ. Καλή επιτυχία. Επόμενη αγωνιστική με τον Ιωνικό. Δύσκολο παιχνίδι. Η ομάδα της Νίκαιας και της Αθήνας ουσιαστικά είναι πολύ ψηλά. Πώς το σκέφτεσαι? Θα σας πω κάτι. Οι 12 ομάδες είναι καλές ομάδες. Δεν υπάρχει εύκολο, δεν υπάρχει δύσκολο παιχνίδι. Είδα κιόλας με το Ολυμπιακός που είναι πρώτος, κέρδισε στο 97 την Ιερά Πέτρα. Υπάρχει εύκολο παιχνίδι? Δεν υπάρχει. Όλες οι ομάδες είναι οργανωμένες, έχουν τους προσφεριστές, έχουν τους προπονητές, έχουν όλα αυτά τα εφόδια να πάνε σε ένα γήπεδο που δεν υπάρχει ούτε πίεση κόσμου ούτε τίποτα. Να ξέρετε ότι το πρωτάθλημα αυτό θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Δεν υπάρχει για μας, σαν Καραϊσκάκη σας λέω, καμία ομάδα που θα μπορέσει να μας αντιμετωπίσει εύκολα. Εγώ αυτό υποσχόμαι, ότι τα παιδιά θα μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο να διεκδικούν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για την νίκη. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, coach.